το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου της Ξάνθης, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του, αποφάσισε τη διενέργεια τριετούς συνδρομής στην κορυφαία παγκοσμίως ηλεκτρονική πλατφόρμα ιατρικής ενημέρωσης UpToDate, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης στο νοσοκομείο της Ξάνθης νέων γιατρών με ενεργό επιστημονικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Ο νέος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Νικηφορίδης, από την ώρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, με ενοχλούσε συνέχεια για να μπορέσουμε να δούμε και να κάνουμε σύμβαση με μια εταιρεία εφαρμογής δεδομένων και πληροφοριακών δεδομένων που έχουν να κάνουν με τα φάρμακα, με τις ασθένειες και με ό,τι άλλο προκύπτει στο χώρο της υγείας. Θέλουν οι άνθρωποι, οι γιατροί, να είναι ενημερωμένοι με σημερινά δεδομένα για να μπορούν να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά τους. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες βέβαια έχουν υψηλό κοστολόγιο, υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες βοηθούν τους γιατρούς να έχουν τα δεδομένα του σήμερα. Και ο κ. Νικηφορίδης, επειδή είναι ένας επιστήμονας και όλοι οι γιατροί μας οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, τους βοηθάμε και εμείς βάζοντας αρκετά χρήματα. Μιλάμε για περίπου 30.000 ευρώ σε βάθος τριετίας για να μπορέσουν να έχουν 32 κωδικούς, 36 κωδικούς, οι οποίοι θα δοθούν σε γιατρούς, θα μπαίνουν στην εφαρμογή και θα βλέπουν ιατρικά δεδομένα με σημερινό αποτύπωμα. Είναι εκπληκτικό για τους γιατρούς, δεν υπάρχει σαν νοσοκομεία τα γειτονικά μας και μπαίνουμε στη διαδικασία να τους στηρίξουμε τους γιατρούς γιατί τους πιστεύουμε και θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτά τα οποία ξοδεύαν τα χρήματα για σκοπούς αλότριους. Εμείς ενδιαφερόμαστε και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και πέρασε με μεγάλη χαρά και από το Επιστημονικό Συμβούλιο και από το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και από την εκπρόσωπο των γιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι μαζί είπανε μπράβο, να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προηγούμενες διοικήσεις κόβαν αυτές τις εφαρμογές. Δεν τους ενδιαφέρε η ιατρική. Τι τους ενδιαφέρε τελικά? Δεν τους ενδιαφέρε να έχουν TEP, τα οποία να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα και να νιώθουν ανθρώπινα? Τι τους ενδιαφέρε? Φυσικά, από ό,τι φαίνεται, δεν τους ενδιαφέρε. Αυτό που τους ενδιαφέρε είναι να κάνουν τη δουλειά τους και να περνάνε καλά. Εμείς, δυστυχώς για αυτούς, θέλουμε να αναβαθμίσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα υγείας και να αναβαθμίσουμε επίσης και τους χώρους μέσα στο σύστημα υγείας του νοσοκομείου του νομού της Ξάνθης. Το UpToDate καλύπτει το σύνολο σχεδόν των ασκούμενων ιατρικών ειδικοτήτων με την πλέον έγκυρη, τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη γνώση, χωρίς να έχει καμία σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες ή άλλου είδους συμφέροντα. Χρησιμοποιείται σε τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια κλινικές σε 187 χώρες, ενώ πάνω από το 90% των μεγάλων ακαδημαϊκών κέντρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θεωρούν επιβεβλημένη την χρήση του. Μάλιστα, μελέτη του Harvard που πραγματοποιήθηκε το 2011 απέδειξε ότι τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν το UpToDate συντόμευσαν τους χρόνους νοσηλείας των ασθενών, μείωσαν τα ποσοστά των θανάτων και βελτίωσαν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε σχέση με όσα δεν το χρησιμοποιούν.